Καλή σας μέρα και χαρά δική μου επίσης για τη φιλοξενία. Λοιπόν, έχουμε αυτή την σχέση που πολλοί κόσμος νομίζω ότι δεν είναι εύκολο στην αρχή να την αντιληφθεί, αλλά τελικά υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στο κάπνισμα και την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Σαφώς, είναι μια αμφίδρομη και θα έλεγα και μια ανάδρομη ταυτόχρονα σχέση. Πριν πάμε στη σχέση αυτή όμως, για 1-2 λεπτά να χαρτογραφήσουμε το τοπίο στην Ελλάδα. Βεβαίως. Να δούμε δηλαδή, υφίσταται θέμα. Και ας ξεκινήσουμε λιγάκι με το κάπνισμα. Mm. Ξέρετε ότι οι Έλληνες έχουν μεγάλη θέληση, έχουν φιλότιμο, κατορθώνουν πολλές φορές πολλά πράγματα. Να θυμίσω έτσι, πράγματα προς μίμηση, όπως το 2004 που κατέκτησαν το πανευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο πρωτάθλημα, το κύπελο. Δυστυχώς όμως έχουν και πολλές έξεις όπως το κάπνισμα. Και εδώ είναι επίσης πρωταθλητές στο κάπνισμα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μετά τους Κυπρίους η δεύτερη χώρα που έχει τα σκύπτρα στο κάπνισμα. Ακολουθούν οι Ισπανοί. Και βέβαια αυτό δεν θα είχε καμία σημασία αν δεν μεταφράζονταν, όπως σωστά αναφέρατε στην αρχή, σε προβλήματα από το καρδιαγγειακό, από άλλα όργανα και συστήματα, μεταξύ των οποίων και ο εγκέφαλος. Έτσι λοιπόν, το κάπνισμα, να σας πω ότι μια πόλη όπως το Ναύπλιο, η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, που είναι 15.000 περίπου πληθυσμός της, χάνεται κάθε χρόνο από το κάπνισμα, είτε άμεσα είτε έμεσα από τις εμπλοκές. Δηλαδή από εμφράγματα, από εγκεφαλικά και άλλα προβλήματα από το καρδιαγγειακό, και θα αναφέρω και άλλα προβλήματα από άλλα συστήματα και όργανα. Επίσης το 2025... μια πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη με 10 εκατομμύρια πληθυσμό θα αποτελέσει, θα έλεγα, τον αριθμό των θανάτων πάλι άμεσα ή έμεσα από το κάπνισμα παγκοσμίως. Και πάμε τώρα να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε. Η κύρια εκφυλιστική νόσος, το είπατε και προηγουμένως για την Πανελλήνια αυτή ομοσπονδία, είναι η νόσος Αλτσχάιμερ και η άνοια Αλτσχάιμερ. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι άνοιας, όπως είναι η αγκιακή άνοια, και πολλές φορές είναι και η μεικτή άνοια. Υπάρχει δηλαδή και η Αλτσχάιμερ, έτσι και η αγκιακή άνοια. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι αφού έγινε εξ αποκλεισμού, γίνεται αυτό, αφού βγήκαν όλοι οι υπόλοιποι, αφαιρέθησαν όλοι οι άλλοι παράγοντες κινδύνου, ένα 15% των ατόμων που παρουσίασαν άνοια Αλτσχάιμερ αποδόθηκε στο κάπνισμα. 15%. Είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν είναι λίγο. Mm-hmm. 15%. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, ένας καπνιστής που δεν έχει εμφανίσει ακόμα Αλτσχάιμερ έχει 45% πιθανότητα παραπάνω, περισσότερο, από έναν μη καπνιστή για να εμφανίσει έτσι Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, είτε καπνίζεις έτσι και έχεις Αλτσχάιμερ, είτε καπνίζεις και είσαι στο δρόμο. Έτσι και μάλιστα μεγάλη ταχύτητα για Αλτσχάιμερ. Αυτό τώρα συμβαίνει και ακόμα περισσότερο, κύριε Σαββόπουλε, αν υπάρχει και η προδιάθεση, δηλαδή αν κάποιος έχει λόγω ας πούμε κληρονομικότητας, αυτά τα ποσοστά αυξάνουν ακόμη περισσότερο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Χτες, κάνοντας λίγο μια επικαιροποίηση να δω τι υπάρχει, είδα μια μεγάλη κορεάτικη μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ένα έγκριτο ιατρικό περιοδικό. Περίπου πήραν στοιχεία από την Εθνική Ασφαλιστική, θα έλεγα, καταγραφή της Κορέας, και περίπου 800.000 εθελοντές για 7 χρόνια μπήκαν σε μια παρακολούθηση. Έτσι λοιπόν φάνηκε ότι το κάπνισμα πραγματικά συσχετίστηκε με την άνοια, και απαντώ τώρα σε αυτό που λέτε. Ένας περιορισμός πράγματι της μελέτης αυτής ήταν ότι δεν είχαν συνυπολογιστεί οι παράγοντες που είπατε, δηλαδή η γενετική προδιάθεση, ένα. Έτσι. Άλλοι παράγοντες όπως είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, γιατί πολλές φορές λέμε ότι όσο περισσότερο, γι' αυτό και παρακινούνται, θα σας τα λέει η κυρία Τσολάκη πολύ καλύτερα, ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται να εκπαιδεύουν, να προπονούν τον εγκέφαλο με σταυρόλεξα, με παρακολούθηση πολλών έτσι, διαδραστικών εκδηλώσεων κτλ. Mm-hmm. Αυτό δεν εκτιμήθηκε, και ότι ήταν η συντριπτική πλειοψηφία, το 95% ήταν άνδρες. Άρα λοιπόν είχε τους περιορισμούς. Όταν σαφώς υπάρχει αυτή η γενετική προδιάθεση, είναι ευνόητο ότι είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά αυτά, γιατί ακριβώς τους μπρόγρινε, το πω έτσι απλά και λαϊκά, το κάπνισμα από το χολ να μπουν στο σαλόνι. Mm-hmm. Δηλαδή να φτάσουν πιο γρήγορα στην άνοια. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι ουσίες που επηρεάζουν και τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο κάνει το κάπνισμα επιβλαβές για τον εγκέφαλό μας? Ναι. Θα έλεγα στην ιατρική, εμείς το ονομάζουμε οξυδωτικό στρες και άσυπτη φλεγμονή. Αυτά όλα προάγονται από την βασική ουσία που βρίσκεται στο τσιγάρο και είναι η νικοτίνη. Άρα λοιπόν και εδώ
θα πούμε στη συνέχεια λίγο και τις προσπάθειες που κάνουμε με τα υποκατάστατα νικοτίνης ή με τα φάρμακα. Άρα λοιπόν η νικοτίνη η ίδια προάγει το οξυδωτικό στρες, έτσι, ένα φαινόμενο το οποίο είναι φθοροποιό για τα αγγεία και τα λοιπά. Το ενδοθύλιο που είναι το χαλί, να το πω απλά, έτσι, ο τάπητας των αγγείων μας φθύρεται, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προκαλεί επίσης βλάβες και στο αναπνευστικό. Ξέρουμε ότι είναι συνυφασμένο το κάπνισμα με το καρκίνο του πνεύμονα. Υπάρχει λοιπόν μια μείωση εκεί μιας προστατευτικής ουσίας, μιας πρωτεΐνης της α1 αντιθρυψίνης. Συνδέεται με την υπογονιμότητα, συνδέεται με καρκίνους άλλων οργάνων, ουροδόχου κύστεως, ισοφάγου, νεφρού. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα προάγονται με το κάπνισμα μέσω των μηχανισμών που ανέφερα. Και ο θεμέλιος λίθος είναι η νικοτίνη. Άρα λοιπόν, αν εμείς προσπαθήσουμε τι να κάνουμε, να δώσουμε, γιατί είναι και μια έξι που έχει να κάνει και με την ψυχολογία. Και γι' αυτό στην παρέμβαση τη θεραπευτική είναι αναπόσπαστο στοιχείο στην ομάδα να υπάρχουν ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Mm-hmm. Πιο πολύ θα έλεγα αυτό και λιγότερα τα φάρμακα. Mm-hmm. Τώρα, ποιες είναι οι λειτουργίες που επηρεάζονται, από τις λειτουργίες του εγκεφάλου που επηρεάζονται από το κάπνισμα, είναι ή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες, τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό μπορεί να αλλοιωθεί κατά κάποιο τρόπο η συμπεριφορά μας? Ναι, θα έλεγα το εξής. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε και την άλλη πλευρά, τα στερητικά σύνδρομα. Δηλαδή, τα ίδια συμπτώματα εμφανίζονται στον εγκέφαλο όταν υπάρχει κάπνισμα, και εδώ να πω ότι έχει να κάνει και ποσοτικά. Αν το ξεκινήσει σε μια μικρή ηλικία, αν καπνίζεις πάνω από 20 τσιγάρα, αν είναι το πρωινό τσιγάρο, αν είναι ακόμα και όταν είσαι ασθενής, άρρωστος, θα έχεις την τάση να καπνίσεις. Αυτοί είναι κακοί δείκτες και για να το κόψεις, αλλά και κακοί δείκτες για να κάνεις βλάβη στον εγκέφαλο, όπως είναι η άνοια. Έτσι λοιπόν, τι κάνει? Ελαττώνει τη συγκέντρωση. Άρα λοιπόν, πολλοί που έχουν επαγγέλματα που απαιτούν αυξημένη συγκέντρωση και πνευματική ικανότητα, σιγά σιγά χάνουν την ικανότητα αυτή. Αρχίζει, υπάρχει ένα άγχος, μια ευερευνητικότητα, όπως λέμε στην ιατρική, ένας εκνευρισμός, μια ταχυκαρδία, ή αυτή όλη η ιστορία κάνει τον καπνιστή να διακόπτει πολλές φορές την εργασία του, γιατί πραγματικά γίνεται ενοχλητικό για τους υπόλοιπους που είναι στον ίδιο χώρο εργασίας. Mm-hmm. Επίσης, αρχίζει σιγά σιγά να ελαττώνεται η μνήμη, που είναι το χαρακτηριστικό στην άνοια. Στην αρχή από απλά πράγματα, και μετά όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο εξισημασμένη. Mm-hmm. Εκείνο που πρέπει να πούμε εδώ, πριν πω για το στερητικό, γιατί και ένας που θα κόψει το τσιγάρο, μην περιμένουμε. Η πρώτη βδομάδα, ο πρώτος μήνας είναι πολύ δύσκολος και πάλι μπορεί να έχουμε τέτοια συμπτώματα. Mm-hmm. Και αυτά θα πρέπει εξ αποκλεισμού να πούμε ότι είναι στερητικό σύνδρομο. Mm-hmm. Μειώνεται και η ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και αυτή η βλάβη στον εγκέφαλό μας λόγω του καπνίσματος ή όχι? Βεβαίως. Σωστά το επισημαίνετε. Μειώνεται και η ταχύτητα επεξεργασίας. Υπάρχει ένας βραδιψυχισμός. Δίνουν την εντύπωση πολλές φορές οι καπνιστές ότι δεν αντιλαμβάνονται και χρειάζονται περισσότερο χρόνο, αυτό εννοείται, για να αντιληφθούν κάποια πράγματα, και αντιλαμβάνεστε κι εσείς πόσο αυτό επηρεάζει την εργασία τους, όταν η εργασία αυτή δεν είναι χειρονακτική αλλά είναι πνευματική. Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι αυτό το οποίο λέμε στην ουσία, ότι και η φαιά ουσία είναι αυτή η οποία δέχεται κατά κάποιο τρόπο το πλήγμα από το κάπνισμα. Έτσι θα το μπορούσαμε να δούμε. Πάμε τώρα στην παθοφυσιολογία. Mm-hmm. Γιατί εκεί θα δράσουν και τα φάρμακα. Αυτοί όλοι λέγονται νευροδιαβιβαστές. Είναι η ντοπαμίνη, είναι η επινεφρίνη, η νορεπινεφρίνη. Λοιπόν, εμείς τι χρειάζεται? Αυτοί οι υποδοχείς να μην καταλαμβάνονται από την νικοτίνη, για να μπορούν ακριβώς να δρουν οι ουσίες που θέλουμε και να έχουμε, όπως είναι η άκη τηλοχολίνη, και να έχουμε έτσι καλή μνήμη, καλή συγκέντρωση, καλή απάντηση, καλό ρεφλέξ, καλό αντανακλαστικό. Όταν πηγαίνει λοιπόν η νικοτίνη και καταλαμβάνει τους υποδοχείς αυτούς, τότε υπάρχει όλο το αρνητικό αυτό προφίλ που προανέφερα, mm-hmm. για να μην τα πούμε ξανά, και αυτό σιγά σιγά οδηγεί σε νοητική διαταραχή. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. της αρέσει το λέμε της κυρία Τσολάκη, και έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν και όρια της γνωσιακής λειτουργίας, γνωσιακής έτσι, έκτος γνωσιακής λειτουργίας. Υπάρχει λοιπόν νοητική διαταραχή, που αν δεν κάνουμε κάτι, και ανάλογα με τον αριθμό των τσιγάρων, με την ηλικία κτλ., θα φτάσει έτσι γρήγορα ή πιο γρήγορα ή λιγότερο γρήγορα στην άνοια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τώρα και επειδή ρωτήσατε... Ναι. Παρακαλώ, ναι. Όχι. Επειδή ρωτήσατε τι θα λέγατε, να μην διακόψετε σχέση. Θα έλεγα πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, ότι γι' αυτό και το όφελος με τη διακοπή του καπνίσματος δεν είναι βραχυπρόθεσμο. Αυτό όλο για να κάνει ο οργανισμός πάλι ένα restart θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια.
Έτσι, δηλαδή τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή και όσο πιο νέος είναι και δεν έχει συνοσηρότητες, δεν έχει διαβήτη, δεν έχει υπέρταση, δεν υπάρχει σάρκος, άλλους παράγοντες, σαφείς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, τότε θα χρειαστεί περίπου 2 χρόνια και στα 5 χρόνια μειώνεται πραγματικά ο κίνδυνος και για τα επεισόδια καρδιακά και για την άνοια. Μάλιστα. Αυτό τώρα συμβαίνει και αν το περιορίσει κάποιος το κάπνισμα, έτσι, δηλαδή απλώς αναβάλει την επιστροφή σε μια φυσιολογικότητα. Θα επικαλεστώ πάλι τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε από τη μεγάλη αυτή μελέτη, την κορεάτικη. Δυστυχώς, ενώ θα περίμενε κάποιος να πει, αφού δεν εκτίθεται σε πολύ μεγάλο αριθμό τσιγάρων, και εδώ θα πω λίγο και για το παθητικό κάπνισμα, γιατί πρέπει να φέρουμε και αυτό. Αλλά βάζουμε μια ανωτελεία και να ολοκληρώσω πρώτα την απάντηση. Αφού λοιπόν έτσι καπνίζει λιγότερο, θα έπρεπε να κινδυνεύει λιγότερο. Παραδόξως δεν φάνηκε αυτό. Αυτοί που διέκοψαν το τσιγάρο στην 7ετία που ανέφερα την παρακολούθηση των Κορεατών έδειξαν πραγματικά μείωση και σημαντική μείωση. Όσοι το περιόρισαν δεν είχαν μείωση, είχαν αύξηση αλλά λιγότερο από ό,τι αν δεν το είχαν ελαττώσει. Και αυτοί που συνέχισαν να καπνίζουν και παραπάνω είχαν εκθετικά πολύ μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού έτσι να εκδηλώσουν την Αλτσχάιμερ. Μάλιστα. Άρα εδώ, λοιπόν, μαχαίρι, είναι... μαχαίρι το κάπνισμα. Αυτό ακριβώς πρέπει κάποιος να πει ότι, και γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως ότι το πρώτο είναι το κλικ, το ψυχολογικό. Όπως ακριβώς για πολλά πράγματα, έτσι, δηλαδή αναφέρω τώρα ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Έτσι, όπως δεν μπορεί να επιτύχει στη συνέχεια σεξουαλική καλή επάρκεια, εάν δεν έχει λίπιντο, αν δεν έχει ας πούμε τη διάθεση, όσα φάρμακα της κατηγορίας και να πάρει, δεν θα επιτύχει τίποτα. Έτσι είναι και εδώ. Πρέπει λοιπόν ο καπνιστής, αν η γυναίκα του καπνίζει, τα παιδιά του καπνίζουν, στον επαγγελματικό του χώρο είναι καπνιστές, κοινωνικά περιβάλλεται από καπνιστές, τι διακοπή καπνίσματος να κάνει ο άνθρωπος. Θέλει πρώτα έτσι να έχεις την ψυχολογία να πεις θέλω, και επειδή παραδέχεται την αδυναμία να το επιτύχει μόνος, εκεί θέλει βοήθεια από ψυχολόγο, ψυχίατρο και θέλει και κάποια υποκατάστατα, και έχουμε αρκετά εδώ υποκατάστατα και φάρμακα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε να τελειώσω μόνο σε ένα το για το παθητικό κάπνισμα. Ξέρετε ότι πέρα από το κάπνισμα πολύ σημαντικό, για το οποίο δεν είναι επιλογή μας. Άρα λοιπόν ο καπνός που βγαίνει καθώς καίγεται το τσιγάρο από τον καπνιστή και η εκπνοή του καπνιστού την εισπράττουμε όλοι εμείς, δυνητικά οι μη καπνιστές, και τι κάνουμε, έχουμε 30% πιθανότητα να κάνουμε φράγματα, μελέτη το λέει, είμαστε στην εποχή της αποδεικτικής ιατρικής. Προσέξτε, μπορεί ο συγγενής να έχω εμπειρία και να λέω πολλά πράγματα, αλλά ό,τι λέμε πρέπει να το τεκμηριώνουμε. Στην ιατρική το λέμε αυτό evidence-based medicine, δηλαδή αποδεικτική ιατρική. Άρα μελέτες μεγάλες έδειξαν ότι οι παθητικοί καπνιστές είχαν 30% παραπάνω πιθανότητα να κάνουν φράγματα. Είχαν επίσης ένα ποσοστό μεγάλο, δεν ήταν 15%, αλλά ήταν τουλάχιστον 5% να κάνουν άνοια. Επίσης είχαν οι γυναίκες ή οι άντρες, έτσι, οι σύντροφοι αυτών που καπνίζαν, είχαν ένα μεγάλο ποσοστό 3 φορές παραπάνω να κάνουν καρκίνο πνεύμονα. Αυτά όλα είναι το παθητικό κάπνισμα. Και εδώ πρέπει να πάρουμε πάνω μας και εμείς όσοι δεν καπνίζουμε το νόμο. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται. Έχουμε συστολή πολλές φορές να πούμε, σε παρακαλώ, τον ιδιοκτήτη, τον εστιατόρα, σε παρακαλώ, κάντε του παρατήρηση να βγει. Γιατί εγώ να τρώω τον καπνό μέσα στον χώρο, όταν υπάρχει νόμος. Και όταν υπάρχουν και τόσα πολλά βλαβερά, όταν υπάρχουν τόσες πολλές βλαβερές και αποδεδειγμένες συνέπειες. Και για τους παθητικούς καπνιστές, ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, και τώρα το έχετε πει πολλές φορές στη συζήτησή μας, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα για να το πούμε. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε? Αναφερθήκατε σε αντικατάστατα. Τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να το κόψουμε νωρίτερα το κάπνισμα, όσοι καπνίζουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να προφυλαχθούν και από αυτό, και από την άνοια και από το Αλτσχάιμερ. Είναι το διατάφτα που λέμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο διατάφτα. Το πρώτο είπαμε να υπάρχει βούληση. Αν όμως δεν έχει τη βούληση, μπορεί να παραδεχτεί και να πει ότι θέλω βοήθεια, δεν μπορώ να το επιτύχω μόνος. Και εκεί έρχεται η ατομική ή η ομαδική ψυχοθεραπεία. Να αναφέρω ότι υπάρχει ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος στο ΑΧΕΠΑ, όπως υπάρχει ένα ιατρείο επεξαρκίας, σε συνεπικουρία πνευμονολόγων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ενδοκρινολόγων και παθολόγων φυσικά, όπου βοηθούμε τα άτομα αυτά που θέλουν και την παραπάνω βοήθεια. Τώρα, πολλοί καταφεύγουν σε τσίχλες νικοτίνης, σε πατς, αυτοκόλλητα νικοτίνης, τα οποία είναι πολύ μικρότερη περιεκτικότητα της νικοτίνης από ό,τι θα ήταν με το τσιγάρο τα 10-20 που θα κάπνιζε. Άρα είναι αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, να πάρει λιγότερη νικοτίνη. Το άλλο που γίνεται, γιατί πολλές φορές και διαφημίζεται, είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Το οποίο ηλεκτρονικό τσιγάρο, υπάρχει ηλεκτρονικό τσιγάρο το οποίο δεν έχει καθόλου νικοτίνη.
Ο καπνιστής όμως δεν θα πάει εκεί, αλλά είναι ένα βήμα να φτάσει και εκεί. Εδώ να διευκρινίσω ότι μην λέμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κανονικά δεν πρέπει να σκεφτεί αυτή την έξι. Γιατί φτάσαμε πολλές φορές παιδιά, νέοι, έφηβοι, αντί να αθλούνται να πάνε στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί είναι μια έξι αυτό. Εδώ εγώ είμαι συγκεκριμένος. Θα το χρησιμοποιήσω σε αυτούς που θέλω να τους βοηθήσω να διακόψουν το κάπνισμα. Όχι να το πω, ξέρεις, κάπνισε ή κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο άτμισμα αντί για κάπνισμα. Δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Απλώς αποτελεί μέσο για να μπορέσουμε να φύγουμε και να πάμε μαλακά σιγά σιγά έτσι στην απόσυρση. Να ρωτήσω κάτι. Yeah. Το άτμισμα είναι κακό σε ό,τι αφορά την άνοια, προκαλεί ό,τι προκαλεί το κάπνισμα. Εάν έχει νικοτίνη σαφώς, εάν δεν έχει νικοτίνη, γιατί υπάρχουν που είναι με βανίλια, με μπισκότο, με χίλια πράγματα, αυτό είναι μόνο έξι, τίποτα άλλο, δεν κάνει άλλο πρόβλημα. Αυτό όμως που έχει νικοτίνη και επειδή υπάρχουν ηλεκτρονικά ποινία και έχουμε και άλλα θέματα, δεν υπάρχει αυτή δηλαδή η παραγωγή των μεταβολητών της νικοτίνης, γι' αυτό πολλοί λένε ακόμα και με την νικοτίνη το ηλεκτρονικό κάπνισμα είναι λιγότερο επιβραβές, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση. Και δεν είναι όλοι πιστοποιημένοι που πουλάνε τα αντίστοιχα εξαρτήματα για το ηλεκτρονικό κάπνισμα. Ενώ το τσιγάρο, εν πάση περιπτώσει, είναι οι εταιρείες και έχουν πάνω και όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος. Αυτό θέλει να το προσέξουμε. Αν τώρα φύγουμε από αυτά και πάμε στα φάρμακα, μας μένουν δύο φάρμακα. Το ένα είναι η βουπροπιόνη, το Ζάιμπα, να το πω έτσι, το οποίο ξεκινάει κάποιος, αυτός ουσιαστικά τι κάνει. Είναι ένα είδος έτσι ουσιαστικά συναγωνιστή για να καταλάβει θέση, να μην πάω στα πολύ ιατρικά τώρα στον εγκέφαλο, για να μην πάει να συνδεθεί η νικοτίνη. Άρα τι κάνει, ξεκινάς την πρώτη εβδομάδα και μπορείς να πάρεις ένα χάπι των 150 ενώ καπνίζεις και από τη δεύτερη εβδομάδα το διπλασιάζεις, το κάνεις 300 και το πας για άλλους έτσι, δύο μήνες, άλλες 6-8 εβδομάδες και έχεις βάλει μέσα στο μυαλό σου και σε βοηθούν και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι να βάλεις καταληκτική ημερομηνία ότι θα σταματήσεις. Άρα έχεις το ψυχολογικό boosting, να το πω έτσι, και έτσι το θεραπευτικό. Βεβαίως πάντα συνεργασία με τον γιατρό. Έτσι, αυτά όλα δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πληρώνει ο καπνιστής και πρέπει να γνωρίζει ότι έχουν και ανεπιθύμητες ενέργειες. Εδώ θα πρέπει να έχουν αποκλειστεί όγκοι κεντρικού νευρικού, θα έχει ρυθμισμένη καλή πίεση, να έχει καλή υπατική λειτουργία, να μην έχει υπατική κύρωση, να μην παίρνει αντικαταθλιπτικά, γιατί υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Πρέπει ο γιατρός να τα δει αυτά. Και το άλλο είναι η βάρινη κυκλίνη, η υδροχλωρική βάρινη κυκλίνη, το οποίο είναι έτσι το Champix. Και το οποίο ουσιαστικά και αυτό κάνει συναγωνισμό, αποκλείει τους α4β2 υποδοχής ακετιλοχολίνης στο νικοτινικό σύστημα στον εγκέφαλο και ουσιαστικά όταν δεν υπάρχει νικοτίνη υδρά ως αγωνιστής, άρα ως υποκατάστατο, όταν υπάρχει νικοτίνη υδρά ως ανταγωνιστής, δηλαδή περιορίζει τη σύνδεση γιατί συναγωνιστικά πάει να συνδεθεί αυτή η ουσία. Και εδώ όμως θα πρέπει πάλι με τον γιατρό να είναι σε επαφή και συνεννόηση. Η κύρια παρενέργεια εδώ είναι ο ήλιγκος, η ναυτία. Και γι' αυτό τα άτομα που θα πάρουν τη βαρνικυκλίνη δεν θα πρέπει να οδηγούν. Γιατί μπορεί να χάσουν τον έλεγχο να προκαλέσουν ένα τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα. Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει διαβήτη ή να απορριφθεί ένα διαβήτη. Γι' αυτό λέω πάντα, πάντα με τον οικογενειακό γιατρό. Και βέβαια σε όλο το διάστημα αυτό θα έχει το περιθώριο να πάμε στην κύρια υποστηρικτική θεραπεία που είναι η ψυχοθεραπεία. Και την οποία την ανέφερα. Μάλιστα. Τώρα, να κάνω μία ακόμη ερώτηση. Αν το ηλεκτρονικό τσιγάρο με νικοτίνη επηρεάζει εξίσου και τον παθητικό καπνιστή. Ή είναι μόνο... Ναι. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει κλειστός χώρος, σαφώς επηρεάζει και τον παθητικό καπνιστή. Δεν υπάρχουν βέβαια μελέτες όπως έχουν γίνει με την νικοτίνη, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά φαίνεται ότι όταν εκπνέεις και έχεις νικοτίνη, θα εκπνέεις και τα αντίστοιχα παράγοντα από την καύση. Βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος εδώ από το Σύλλογο και όταν υπάρχει πιστοποίηση και κάποια στιγμή είχα την ευκαιρία σε συναδέλφους σας να το διευκρινίσω σε μια αντιπαράθεση ότι καλό να μην ξεκινήσεις κάτι. Όταν ξεκινάς κάτι όμως, έτσι, είναι σαφώς επιβοηθητικό να πας στο άτμισμα και σιγά σιγά να πας στην απόσυρση. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Αυτό ακριβώς και αυτό έχει σημασία που μας το λέτε. Γι' αυτό και εμείς, όταν χρειάζεται, κύριε Σαββόπουλο, το ξέρετε ότι σε εσάς απευθυνόμαστε για να μας δώσετε τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις.
Έχει ανάγκη ο κόσμος και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό δέχτηκα μεγάλη χαρά την φιλοξενία και ευχαριστώ και την καθηγήτρια την κυρία Τσολάκη που μεσολάβησε για να υπάρχει αυτή η πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε σήμερα και η οποία είναι αυθόρμητη. Λοιπόν, έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας αυτή την έγκριτη ενημέρωση και όχι την ενημέρωση του καφενείου. Γιατί πολλές φορές στο διαδίκτυο ο καθένας αναρτά ό,τι θέλει, ακούει στο καφενείο ό,τι θέλει και στην ιατρική έχουμε, ειδικά στην παθολογία, ένα μεγάλο αξίωμα. Θα είδα ότι επανέλαβα πολλές φορές, 10 φορές τουλάχιστον, σε συνονέση με τον γιατρό. Την εξατομίκευση. Άλλο η κυρία Μακρύ, άλλο ο κύριος Σαββόπουλος, άλλο η κυρία Τσολάκη, άλλο ο κύριος Παπαδόπουλος κτλ. Υπάρχει εξατομίκευση. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα θηλαστικά. Αυτό ακριβώς και βεβαίως και η πανδημία μας έδωσε ακόμα μια φορά τη δυνατότητα, την ευκαιρία να καταλάβουμε γιατί πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες και όχι εκείνους που φέρονται ως επιστήμονες. Μια που το αναφέρατε, υπάρχουν μελέτες και πραγματικά είναι καλό να αναφερθούμε και σε αυτό, ότι ακόμα και στον κορονοϊό το κάπνισμα επηρεάζει την έκβαση. Έχει γίνει μελέτη και συμμετέχουμε και εμείς με δικά μας δεδομένα και όσον ούπο θα δημοσιευθούν. Mm-hmm. Τι δηλαδή στα νέα άτομα, όχι στα ηλικιωμένα, στα νέα άτομα προδίκαζε επιπλοκές. Δηλαδή, ένας που είχε κολλήσει τον κορονοϊό και δεν ήταν καπνιστής, είχε σαφώς πολύ καλύτερη έκβαση, εξέλιξη και λιγότερο χρόνο νοσηλείας και λιγότερο βαρύτερη και πιο ήπια η κλινική εικόνα και καλύτερη αποκατάσταση σε σχέση με τον καπνιστή. Και εδώ πραγματικά είχε σημασία και η ένταση του καπνίσματος. Ο βαρύς καπνιστής, ο μέτριος, ανάλογα με την ένταση του καπνίσματος, είχαμε και τις πιο πολλές επιπλοκές από COVID, από λίμωξη COVID και επιπλοκές του. Μάλιστα, κύριε Σαββόπουλε, αυτό όταν θα δημοσιευθεί η εργασία, νομίζω ότι θα πρέπει να μας το πείτε για ακόμη μια φορά ή να δώσουμε και βημακές αυτή την περίπτωση, γιατί χρειάζεται να το καταλάβουμε όλοι. Με μεγάλη χαρά και βέβαια να πω, γιατί πάρα πολύ, όσα και να λέμε και είναι πολύ σωστό και πρέπει να γίνονται εκπομπές όπως η σημερινή, έτσι. Ο αντίλογος είναι ότι όσα και να πει κάποιος, έλεγε το λαϊκό άσμα, έτσι, όσοι με τον χάρο γίναν φίλοι, με το τσιγάρο φύγανε στα χείλη. Θα το έχετε ακούσει. Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που είμαι σήμερα θα μπορέσουμε χωρίς να τρομάξουμε, αλλά με ήπιο λόγο, εμπεριστατωμένο λόγο, έγκριτη ενημέρωση, να αποθαρρύνουμε κάποιους, αφενός με νέα παιδιά να ξεκινήσουν το κάπνισμα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες στην Ελλάδα, έχουμε γυμναστήρια, έχουμε πάρκα. Έτσι, και αυτούς οι οποίοι για κάποιους λόγους το ξεκίνησαν, να εμπεδώσουν, δεν τους λύνει κανένα πρόβλημα το τσιγάρο, ότι θα τους δημιουργήσει πολύ περισσότερα από όλα τα όργανα και τους ιστούς του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό ακριβώς. Και βέβαια, αφού μιλάγαμε για την άνοια, έτσι, είναι ένα πολύ σοβαρό εκφυλιστικό νόσημα με πρόβλημα όχι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό και για τους ίδιους και για την οικογένειά τους και για όλο το σύστημα, έτσι, σε κάθε χώρα. Αυτό ακριβώς. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί και ευχόμαστε μια καλή συνέχεια στη μέρα σας και βεβαίως και χρόνια πολλά, γιατί δεν τα είπαμε, δεν ξέρω. Χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.